Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι και πάλι. Χριστιανά, έχεις να πεις ένα καλό μεσημέρι, κάτσε. Μακριά, μακριά. Καλό μεσημέρι, έχω να πω. Εδώ με τον νέο μου φίλο. Νέο. Τη νέα μου παρέα. Συνήθως με τον Δευτέρη, τώρα είμαι μαζί σου. Εντάξει, περίμενε. Θα μείνουμε. Καλησπέρα. Πρέπει να κάνεις τα ίδια, να λες τα ίδια με τον Δευτέρη. Εντάξει. Λοιπόν, με τον αγαπητό φίλο. Καλό μεσημέρι! Με τον αγαπητό φίλο το Θέμο, λοιπόν, που βρίσκεται ανάμεσά μας, γιατί το ξεχάσαμε. Έλα, μπράβο. Τι ήρθε τώρα και ψηλή εδώ, δηλαδή, πες μου. Δεν σου μιλάω, την Παρασκευή, αν θες να ξέρεις. Μη μου μιλάς, απλά κοίτα. Γιατί τσακωθήκατε πάλι? Έχουμε τα ερωτικά μας. Τι έχετε? Τα ερωτικά μας, αυτά τα μεταξύ μας. Έχουμε, ρε παιδί μου, τις διαφορές μας. Τις έχουμε. Πώς θα γίνει, παρουσιάστρια, ο σεφ της εκπομπής, έχουμε τις διαφωνίες μας. Έτσι πάνω αυτά. Τις έχουμε, τις μου λέει, γιατί έβαλες κανέλα, λέω, τι γουστόρ θα κάνω. Φωνάζω και άλλο, συγγνώμη, Χολύπη. Και θα βάλεις και σήμερα κανέλα. Θα βάλω κανέλα, ρε παιδί μου, τι θα φτιάξουμε. Θα αποφασίσω εγώ αν θα βάλεις κανέλα για αρχή. Εντάξει, θα αποφάσεις. Θα φτιάξουμε μαρμελάδα μήλου. Λοιπόν, μαρμελάδα με μήλα. Ναι. Είναι μαρμελάδα με μήλο, είναι μαρμελάδα μήλου. Είναι με, όπως γράφουν πίσω στις συσκευασίες, ναι, με στοιχεία μπορεί να έχει μέσα να στοιχεία μήλου. Ναι, να περιέχονται. Αυτό είναι άλλο. Τι ακριβώς. Αυτό μας νοιάζει να έχει δύο λέξεις, μαρμελάδα και μήλο. Τώρα αν θα είναι με μήλο, μήλο, χωρίς. Μας νοιάζει να έχει και το μαρμελάδα και το μήλο. Δύο λέξεις να έχει η πόρταση. Λοιπόν, μαρμελάδα με μήλο, όπως είπαν τα παιδιά, ή μαρμελάδα μήλο. Τα μήλα είναι εποχής, υπάρχουν άφθονα. Στην Κρήτη έχουμε χωριά τα οποία έχουν φοβερά μήλα. Και συνήθως αυτή την εποχή όλοι στα σπίτια μας έχουν μια τσάτα από μήλα που χαλάνε. Οπότε σκέφτηκα να δείξουμε μια πολύ ωραία συνταγή. Εύκολη. Να μην χαλάσουν τα μήλα. Να μην χαλάσουν τα μήλα. Να τα κάνουμε μαρμελάδα. Και βασικά και αυτή είναι η ουσία, ο λόγος που κάνουμε μαρμελάδες. Δεν γίνεται επειδή είναι το πιο ωραίο γλυκό στον κόσμο. Είπαμε και άλλα, ωραία γλυκά. Γίνεται επειδή έχουμε πολλά φρούτα. Και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Ναι, και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Ωραία. Οπότε φτιάξαμε τις μαρμελάδες. Και αλλιώς μπορούμε να κάνουμε και κάποια στιγμή, να δείξουμε πώς θα κάνουμε και κομπόστα. Μ' αρέσει κομπόστα. Ναι, ναι, ωραία. Και εμένα. Σ' όλους αρέσει κομπόστα. Μην το λες. Είναι πολλοί που συχαίνονται την κομπόστα. Ναι, στους παλιούς. Είναι πολύ παιδικό αυτό, όντως. Πίναμε και το ζουμάκι, παιδί. Κομπόστα, φουλ. Πίναμε και το ζουμάκι, ναι. Λοιπόν. Χριστιανά μου, να πω τα υλικά. Βέβαια, όλα τα δύσκολα σε μένα. Ναι. Λοιπόν, κρυσταλλική ζάχαρη. Τέλεια. Γλυκόζι. Έλα. Γλυκόζι. Έχει διαβάσει τα υλικά, δεν παίζει. Έχει διαβάσει τα υλικά. Όχι. Σας παρακαλώ. Άμα βρεις και αυτό, θα πω ένα παιδικό ξινό. Φαίνεται, μα βλέπεις αυτό εδώ το πράγμα και λες, ξινό. Είναι γλυκόζι. Ναι. Τέλος. Είναι ξινό. Όχι. Δεν είναι. Είναι αυτοξινό. Είναι αυτοξινό. Εντάξει, θα παίξω γράμματα. Άλλο. Κανέλα. Ναι. Αυτό τώρα τι θα είναι. Άμα το βρει τα χέρια, έχει διαβάσει την ταγή. Θες να βοηθήσεις ή μήπως το καταλάβεις καλύτερα. Τι μπορεί να είναι τώρα αυτό. Να το βρω να. Όχι, είναι. Όχι, όχι. Δεν είναι. Περίμενε. Νόστιμο, θα σε χαλάσει μετά. Μήπως εσύ. Λοιπόν, θα το πάρει το ποτάμι. Θα το πάρει μάλλον ο χύμαρο. Είναι ποτάμι με χύμαρο. Λοιπόν, τι μαγιά, ρε. Θα φτιάξει πίτα από πάνω. Ή θα φτιάξει το ψωμάκι που έχει εκεί. Λοιπόν, είναι πικτίνι για μαρμελάδες. Υπάρχει σε όλα τα μεγάλα. Μα τι λες τώρα, κύριε Θέμη. Σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, άλλη διαφορά τα υλικά μας. Λοιπόν, μήλα που έχουμε εδώ μαζί με το νερό της συνταγής. Έλα, καλή μας κάμερα από κοντά, μια στιγμή. Περιμένω, στέκω. Μήλα. Μαζί με το νερό. Χαλάω πλάνο. Και τα έχουμε βάλει και βράζουνε. Κανέλα. Πικτίνι για μαρμελάδες. Ξινό, γλυκόζι και μπόλικη ζάχαρη. Πάμε να δούμε την διαδικασία. Εάν δεν είναι πικτίνι, τι θα μπορούσε να είναι? Τίποτα. Τίποτα. Πικτίνι. Όχι, τι θα μπορούσε να είναι η πικτίνι. Δεν έχει. Εάν δεν υπήρχε στη συνταγή πικτίνι, πώς θα μπορούσαμε να γίνει πικτή η μαρμελάδα μας? Λοιπόν, η φωνή του Θεού που πάνω μου λέει ότι τα κουκούτσια, και πολύ καλά λέει ότι ναι, μεν τα κουκούτσια έχουν πικτίνι, αλλά με κάποια επεξεργασία. Δεν γίνεται να φάω τα μήλα και να φτύνω τα κουκούτσια μέσα για να πήξει μαρμελάδα, ούτε γίνεται να τα αλέσω και να τα βάλω πάλι μέσα. Υπάρχει μια διαδικασία. Θεέ. Μιλάμε για τον Θεό, ναι. Καλή όμως η. Η παρατήρηση. Εννοείται. Πολύ καλή. Παρακαλώ, εγώ είμαι εδώ. Λοιπόν, οπότε υπάρχει πια σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Πικτίνι για μαρμελάδες. Είναι τόσο εύκολο. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, μήλα μαζί με νερό και βράζουνε. Τι κάνουμε? Ζάχαρη και βάζουμε μέσα την πικτίνι. Η πικτίνι είναι τόσο, Πέτρο μου, τόσο λεπτά αλεσμένη, που αν τυχόν πέσει μέσα όπως είναι σε αυτό το χυλό. Και μου μιλάς, σου μιλάω κι εγώ.
Πες μου θέλω μου. Ακούς το τραγούδι. Πες μου αγάπη μου. Ακούς το τραγούδι που έχει βάλει ο Μάνο. Το ακούς. Έχεις παρατηρήσει ότι δεν έχει ρεφρέν το συγκεκριμένο τραγούδι. Γιατί. Είναι αυτό το τραγούδι χωρίς ρεφρέν. Να σου πω δεν θυμάμαι γιατί. Δεν έχει σημασία. Ο δημιουργός το ήθελε. Ξέρεις πώς λέγεται όμως αυτό το είδος τραγουδιών που δεν έχει ρεφρέν. Πώς. Λευτέρη, δικό σου. Ριζίτικο. Δεν ξέρω, Χριστιανά. Έλα που δεν ξέρεις τώρα. Δεν ξέρω. Έλα τώρα που δεν ξέρεις. Αλήθεια. Εγώ ξέρω ότι έψαξες και έμαθες πώς λέγεται. Λέγεται. Δεν το θυμάσαι. Πρέπει να παίξουμε drums για να ακούσουμε. Ναι, συμφωνώ. Δεν θυμάμαι την ορολογία όμως ακριβώς. Μονομερής φόρμα. Χειροκροτήστε τον, ποιος το ήξερε. Στη γλώσσα της στιχουργικής και της μουσικολογίας, το να υπάρχει ένα τραγούδι άνευ ρεφρέν, λέγεται... Ολόσωστα το είπες, μονομερής φόρμα. Μονομερής φόρμα. Να μαθαίνουμε κάποια πράγματα, κάνε να ακούμε το τον αργυρό και τραγουδάει. Προσπαθούμε να σου περνάμε μηνύματα εκπαιδευτικά. Μονοθεματική. Στη μαγειρική, τι ωραία. Πολύ με ενδιαφέρει να ξέρεις. Ό,τι γνωρίζει ο καθένας που μας θέμουν. Πώς λέγεται το τραγούδι χωρίς ρεφρέν. Πω, έμαθα πολλά πράγματα σήμερα. Γιατί τώρα, δεν μπορείς να κλωτσάς τις γνώσεις έτσι απλά. Όχι, σας πειράζω. Λοιπόν. Εμείς και πόση ώρα κάναμε να το μάθουμε. Πόσο ξέρεις πόση ώρα μόνο ακόμα για να παίξεις στην Ελλάδα. Σήμερα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ειλικρινά. Εντάξει, δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Πρέπει να δίνω χρήματα από το παιδί, θα πληρώνομαι. Πόσο και σκότου. Μέτρο, πού πας. Εδώ βλέπω να κάνετε πολλή ώρα. Κάνε, πάρε τη δουλειά. Μέτρο, πριν το ανοίξει, θέλω να δούμε κάτι. Υπομονή. Πάρτε. Με πρόλαβες. Λέμε, τα μήλα μαζί με το νερό βράζουνε. Έχουμε βάλει την πικτίνη, μητέρα το λέω σε σένα που. Να, για να προσπαθήσει να κάνει μια μαρμελάδα, αγαπητέ πατέρα. Πικτίνη μέσα μαζί με τη ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά. Θέλουμε να διαλυθεί η πικτίνη μαζί με τη ζάχαρη. Πάμε μέσα. Εδώ. Ωραία. Τώρα Λευτέρη μου ανακατεύε. Ναι. Να μην τα ανοίξω δηλαδή. Θέλω να ακούσει κάτι ο κόσμος. Α, το πλακ. Ναι, για ποιο λόγο. Ξέρω. Λοιπόν, εδώ έχουμε γλυκόζι. Η γλυκόζι θα βοηθήσει. Να μαγειρευτεί πιο γρήγορα η μαρμελάδα και να ανεβάσει πιο γρήγορα θερμοκρασία. Ωραία. Αν δεν έχουμε γλυκόζι, μπορούμε να βάλουμε ζάχαρη, αλλά με την καλύτερα γλυκόζι θα να έχουμε βάλουμε γλυκόζι. Καλύτερο αποτέλεσμα. Πού θα βρείτε γλυκόζι? Στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Πόλεμο δεν έχουμε. Ή φρουκτόζι. Οπότε μην φοβάστε. Όχι, άλλο πάμε φρουκτόζι. Όχι. Άλλο. Θέλει μου, καθάρισε καλά τη γλυκόζι να πέσει μέσα. Γιατί λένε καμιά φορά ότι οι μαρμελάδες δεν παχαίνουν. Οι μαρμελάδες, παιδιά, δεν παχαίνει σαν αν φας και τη μαρμελάδα, δεν θα παχύνει. Θα παχύνει, θα φας μαρμελάδα, ένα ψωμί, μετά φας και ένα σουβλάκι. Δηλαδή, ο συνδυασμός παχαίνει. Αν αθλείσαι και τρέχεις και τρως μαρμελάδα με λίγο ψωμί, είναι ζαχαρίτσα. Αν την κάψουμε, μια χαρά είμαστε. Δεν παθαίνουμε κάτι. Λοιπόν, αν δεν είναι και διέτης, πήγε να λαθούμε τελείως. Λοιπόν, πολύ ωραία. Δυναμώνω τη φωτιά μετά. Όλο τον μπολ. Πολύ βρέ. Νομίζω είναι εύκολο αφού έχει στεγνώσει. Αν ήταν εύκολο, το έκανα εγώ λεφτά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, όλα τελικά να βράσουν. Χριστιανά μου, αν είχα θερμόμετρο, θα έπρεπε να βράσει η μαρμελάδα στου 105 βαθμού Κελσίου. Είναι η καλύτερη θερμοκρασία. Ιδανικά. Ιδανικά, γιατί η μαρμελάδα είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουμε για να το καταναλώσουμε άμεσα. Ανακαλύφθηκε αυτό ο τρόπο για να μπορεί να μείνει και 1-1,5 χρόνο καλά κλεισμένη σε ένα βαζάκι, αρκεί να μην τη κάνουμε ηλιοθεραπεία. Δηλαδή να μην είναι σε ένα παράθυρο κοντά που βαράει ήλιο, ταγιάζει, το αγέρι και όλα τα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή, ναι, σε ένα δουλάπι, παιδί μου, μέσα στο και ένα χρόνο δεν χαλάει. Φυσικά δεν θέλουμε να ανοιχτεί. Λοιπόν, Πέτρο, φοράς μικρόφωνο. Ναι, φοράω. Ωραία. Θέλω τώρα ο Πέτρος να ανοίξει λίγο το βαζάκι κοντά στο μικρόφωνο. Να ακούσουμε τον Νίκο και να εξηγήσω για ποιο λόγο. Παίζει το ρόλο του δηλαδή, ακόμα και αυτό. Τέλεια. Έχει δημιουργηθεί μέσα στη μαρμελάδα ένα κενό αέρος. Λοιπόν, τώρα Πέτρο μου, ξανακλείς το καπάκι. Δεν θέλω, ρε. Για λίγο, βρε. Κάντε καλά. Λοιπόν, και πάτα από πάνω το βατραχάκι. Πάτω, πάτω. Κάνει σαν βατραχάκι. Αυτό εδώ είναι η ασφάλεια που έχουν τα καπάκια όταν αγοράζεις ένα βαζάκι για μαρμελάδα. Γιατί αν τυχόν έχει κλείσει η μαρμελάδα καλά και κάνει αυτό το θόρυβο, σημαίνει ότι δεν έχει δημιουργεί κενό αέρος. Ενώ στο δικό σου δεν το κάνει. Μπράβο, ωραίο. Δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, άμα δείτε το βαζάκι αυτό το οποίο έχει βράσει μαρμελάδα, δεν κάνει κόρυβο, είναι προς τα μέσα. Οπότε έχουμε κάνει. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Τώρα ο Πέτρος φάνηκε ποιος πήγε να κλέψει το βαζάκι και το ξανάκλεισε. Καταλαβές. Λοιπόν, υπάρχει λόγος που είναι αυτό το πόμα εδώ πάνω. Μητέρα. Λοιπόν. Ο Λευτέρης συνεχίζει και βράζει τη μαρμελάδα. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Απλά τα υλικά όπως σας είπα μέσα. Αρκετή
ώρα βράσιμη. Αν δεν έχουμε θερμόμετρο, πώς αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε φτάσει. Λοιπόν, αν δεν έχουμε θερμόμετρο, μπορούμε απλά να πάρει μια καλή βράση, αλλά δεν θα είμαστε ποτέ σίγουροι για θερμοκρασία που έχει φτάσει και πρέπει αμέσως να αποθηκεύεται στο ψυγείο. Και φυσικά έχει πολύ μικρή διάρκεια ζωής. Αγοράστε ένα θερμόμετρο 10-15 ευρώ πάλι σε ένα μαγαζί που πλέει πόρτες. Άμα είναι πάνω να αγοράσω καινούρια μαρμελάδα. Και τρία βαζάκια και τέσσερα. 105 βαθμούς δηλαδή και αποσύρουμε. Ναι. Είσαι πολύ αρνητικός, με νευριάζεις. Το ξέρεις. Είναι γιατί, είναι γιατί δεν ήρθε στο ραντεβού της ομάδας την Παρασκευή να τσιμπήσουμε κάτι όλοι μαζί. Πολύ ωραία περάσαμε. Καταπληκτικές στιγμές. Λοιπόν, θα ξανακανονίσουμε. Αν περάσει 105 βαθμούς, πρέπει να το κατεβάσουμε. Μόλις φτάσει 105 βαθμούς στην μαρμελάδα, 104 με 105, ναι. Πρέπει αμέσως να μπει σε ένα βαζάκι μέσα με μία κανάτα και να το κλείσουμε καυτό. Καυτό. Με αυτόν τον τρόπο ακριβώς θα δημιουργηθεί, η Χριστιανά μου, το κενό αέρος εδώ μέσα. Θα μας διατηρήσει τη μαρμελάδα. Για ποιο λόγο δημιουργείται κενό αέρος, μητέρα? Άνοιξε τα αυτάκια σου να ακούσεις τώρα. Όταν βάλεις το καυτό μείγμα μέσα και αμέσως βάλεις καπάκι, ο υδρατμός θα πάει να φύγει προς τα πάνω. Θα κουμπίσει το καπάκι, θα πέσει κάτω στο νερό και έτσι ο αέρας που έγινε νερό, δεν υπάρχει αέρας, υπάρχει νερό στην εμφάνιση της παραμελάδας. Οπότε, εφόσον δεν υπάρχει αέρας, υπάρχει κενό αέρος. Μπράβο. Καταλάβατε. Επιστήμη. Και έτσι ρουφάει το καπάκι προς τα κάτω και δεν κάνει και αυτό τον θόρυβο. Εμείς κάνουμε αυτό, το γυρίζουμε ανάποδα το τέτοιο. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το λένε. Στην αρχή, πριν πολλά χρόνια που άρχισα να κάνω παραμελάδες, θα γίναγα και εγώ ανάποδα και αυτό που κατάφερα ήταν να κάτσει. Στην κάτω μεριά και μετά το γύρναγα να έχει ένα κενό από κάτω. Και έβριζα τη θεία μου που το έπαιρνε. Μου λέει γύρνα τα ανάποδα. Πώς γύρνα λίγο ανάποδα. Άντε. Είναι ενός τιμή. Έχει ξεκινήσει και δοκιμάζει. Ναι, ναι, να δοκιμάζει. Να σε κάτι. Έλα από εδώ να κουβεντιάζουμε εσύ, να δοκιμάζει και να σε βλέπω. Μα θα φάει όλο το ψωμί τώρα, περίμενε. Ναι. Εδώ τώρα που αυτό εδώ το δείγμα μαρμελάδας που έχουμε, το δείγμα μείγμα, ναι. Θα σου το πω γιατί το λέω δείγμα, ναι. Είναι δείγμα, όντως αποτελέσει ένα δείγμα και θα πεταχτεί ή έχει φέρει τέτοια να τα βάλουμε μέσα τώρα που καίει? Όχι, αυτό θα μαγειρεύουμε σιγά σιγά, έχουμε δελέτημα και θα δοκιμάσουμε. Το θέλουμε. Αυτό είναι δικό μου. Η κανέλα θα μπει την ώρα του βρασμού. Βάλετε αρκετή κανέλα, έχω δώσει ακριβώς γραμμάρια βασικά. Λοιπόν, και υπάρχει και κάτι που λέγεται ξινό. Αν δεν έχουμε ξινό, μπορούμε να βάλουμε χυμό λεμονιού. Τα διπλάσια γραμμάρια όμως. Το ξινό είναι ρυθμιστής οξύτητας. Η μαρμελάδα έχει μέσα αρκετή ζάχαρη. Υπάρχει λόγος, μητέρα, που έχει ζάχαρη, μην κάνεις το κεφαλίδι σου να πάνε τη βγάλεις. Η ζάχαρη θα βοηθήσει πάρα πολύ να σφίξει η μαρμελάδα, να έχει μια δομή σπατουλαριστή που λέμε, και να μην χαλάσει. Αλλά θα είναι πολύ γλυκιά. Οπότε μπαίνει το ξινό για να ισορροπήσει την οξύτητα και να μην τρώει για κουταλιά και να σπέφτουν τα δόντια που λέμε. Το ξινό φυσικά θα πέσει στο τέλος όταν το μείγμα φτάσει στους 105 βαθμούς και όσα γραμμάρια ξινό, τόσα γραμμάρια νερό. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Εύκολο. Για να διαλυθεί γρήγορα. Αυτό τίνει να καραμελώσει. Έχει βγάλει και ορολογίες δικές του. Έχει καραμελώσει μαρμελάδα. Καραμελωμένη μαρμελάδα. Το βλέπω να σφίγγει, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω. Ένα λεπτό έχουμε, το ξέρετε. Λοιπόν, εγώ θα δοκιμάσω. Πάμε να δοκιμάσουμε. Μπορώ να πάρω έχω φέρει ψωμάκι ολική άλυση 100% προζυμένο. Το κατεβάζω αυτό. Θα πάρω του Πέτρου τη μαρμελάδα. Μην πάει στράφη, δεν θέλω. Δεν πειράζει, παιδί μου, να προσεγγώ. Έλα να μα τριβήρει. Στο συνεργάτη μου για αρχή. Ναι, εννοείται, εννοείται. Εγώ τι είμαι, δεν είμαι συνεργάτης σου. Σε την έφτιαξες ο ίδιος. Σε μαγειρεύεις. Μας μαγειρεύεις απλά και τρώμε. Δεν κάνεις κάτι άλλο. Εντάξει, αφέντη. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλω να πω. Μόλις ανοιχτεί η μαρμελάδα, είναι καλό να μπει στο ψυγείο. Α, σε ευχαριστώ, Χριστιανέ. Στο ψυγείο μπορεί να διατηρηθεί αρκετό καιρό, άμα είναι καλά κλεισμένη. Μην φοβάστε να βάζετε, Πέτρο μου, μεμβράνινε χάπτη πάνω στο τρόφιμο. Μα χαλάει η μαρμελάδα. Ορίστε, δεν σου έβαλα πολύ. Δεν χαλάει η μαρμελάδα, αλλά χαλάει η επιφάνεια τη μαρμελάδα. Άμα βγάλει το πάνω-πάνω όμω, δεν μπορεί να. Όχι, το πετάξει το πάνω-πάνω. Σωστά, δεν έχει κάτι. Χαλάει η μαρμελάδα. Ναι. Έχω την εντύπωση. Ότι. Ότι το συγκεκριμένο ψωμί δεν με αφήνει περιθώρια να γευτώ στα 100% τη γεύση τη μαρμελάδα που έφτιαξε. Γιατί, παιδί μου. Δεν ξέρω. Είναι. Πρέπει να δοκιμάσω από μόνη τη, για να σου πω. Παναγιά μου, το ξινό εσύ το φάγες, όχι μαρμελάδα. Θέλω είναι από τις πιο ωραίες μαρμελάδες που έχω φάει, να ξέρεις. Και ωραίο το ψωμί, μπράβο θέλω. Πέτρο μου, ευχαριστώ παιδί μου. Άστον αυτόν, δεν ξέρει τι λέει. Μπορούμε να κάνουμε μαρμελάδα φυσικά και με άλλα φρούτα, αρκεί το φρούτο να έχει την ίδια δομή με το μήλο. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις την ίδια συνταγή και να μου κάνεις μητέρα μαρμελάδα φράουλα που κάνεις πάνω του κεφαλιού σου. Είσαι μεγάλος παίχτης. Αχλάδι, κηδόνι, εντάξει, γενικά. Φρούτα που έχουν την ίδια δομή. Υπάρχουν άλλες συνταγές για μαρμελάδες οι οποίες έχουν πιο πολύ νερό μέσα. Για φρούτα που έχουν πιο πολύ νερό μέσα. Είναι απίστευτη. Ναι. Είναι μοναδική. Είπες καλή κουβέντα. Μεταξιδεύει πίσω στον χρόνο. Με πήγε πίσω στο χωριό μου, δεν ξέρω γιατί. Φτάνει τώρα.
Καλή όρεξη, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ για όλα. Φτιάξτε τη. Μπράβο, μπράβο. Πολύ καλή. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, φιλάκια, πάμε σε ένα διάλειμμα. Πανερχόμαστε. Ερχόμαστε.